Το μοντέλο μέσα από το οποίο θα αναπτυχθεί η βιομηχανία στην Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη ειδικότερα, μέσα σε ένα αμιγώς ανταγωνιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, αναζήτησαν οι συμμετέχοντες σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτη σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιου Πιτσιόρλα. Η πορεία της χώρας μας θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε την παραγωγική μας διαδικασία. Από το πόσο θα μπορέσουμε να έχουμε παραγωγή προϊόντων ανταγωνιστικών στη χώρα μας. Η αντίληψη που επικρατούσε τα περασμένα χρόνια ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα υπηρεσιών είναι βαθιά λανθασμένη αντίληψη. Χωρίς παραγωγή δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και η Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ παρέμβαση έκανε και ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Η Ελλάδα θεωρείται μια χώρα για πολλά χρόνια και αφέθηκε από κυβερνητικά στελέχη των διαφόρων κυβερνήσεων, μια χώρα που έπρεπε να ρίξει το βάρος της στην παραγωγή υπηρεσιών. Δεν είναι λοιπόν αυτό. Συμφωνούμε όλοι σήμερα ότι η Ελλάδα χρειάζεται βιομηχανία, χρειάζεται παραγωγή. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι βεβαίως να λάβουμε υπόψη μας και είναι σημαντικό αυτό που είπε ο κ. Πιτσιόρλας, ότι 6 μήνες είναι συμμετέχει η Ελλάδα σε αυτό το φόρο. Καταλαβαίνετε τι λέει. Σημαίνει τα υπόλοιπα χρόνια δεν συμμετείχαμε. Εκείνο που επισήμαναν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, βιομήχανοι και επιχειρηματίες, ήταν η ανάγκη η ίδια η πολιτεία να στηρίξει την ανάπτυξη της βιομηχανίας μέσα από τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα, που είναι ο καταλυτικός αιμοδότης της οικονομίας και της αναπτυξιακής τροχιάς της χώρας. Η πολιτεία σίγουρα πρέπει να σκύψει τα προβλήματα των βιομηχάνων, αλλά γενικότερα όλων των επιχειρηματιών, γιατί είναι πραγματικότητα ότι για να φύγουμε από την κρίση πρέπει ο ιδιωτικός τομέας και οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ανάπτυξη. Αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όπως εξήγησαν οι διοργανωτές, η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι η 4η που πραγματοποιείται στην Ελλάδα υπό τη σκέπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια πορεία συνεννόησης και ενιαίας λειτουργίας που θα ενισχύσει συνολικότερα τον τομέα της βιομηχανίας και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι βιομήχανοι σε επίπεδο Ένωσης. Τους στόχους που πρέπει να θέσουμε πάντα σε συνάρτηση με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το 20% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ να παράγεται από τη βιομηχανία μέχρι το 2020. Με άξονα λοιπόν την Κρήτη, συζητήσαμε τα προβλήματα του παρελθόντος, του παρόντος και πώς μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τη βιομηχανία όχι μόνο του νησιού, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα. Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η δημοσιογράφος Νικολέτα Σφακιανάκη.